Καλησπέρα σας. Ε, είμαστε εδώ εκ δεξιών μου ο υπεύθυνος του αθλητισμού, του τμήματος αθλητισμού του, του ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο. Εξ αριστερών μου η Άννα Μαυρουδή υποψήφια στις τελευταίες εκλογές, βουλευτικές εκλογές στις Κυκλάδες και συνεργάτης τώρα στο γραφείο μας στη Βουλή. Ε, θέλουμε να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή έχει το νόημα να εκθέσουμε προς τα έξω τα συμπεράσματα τα οποία βγάλαμε κατά το διήμερο των συναντήσεών μας με τους αθλητικούς φορείς και τις ενώσεις των, της Σύρου αλλά και θα έλεγα και με μια έννοια γενικότερη και των κυκλάδων μια και ε, εδώ βρίσκεται και το κέντρο των αθλητικών, πολλών αθλητικών δραστηριοτήτων ε, και εντάσσεται αυτοί, αυτές οι συναντήσεις εντάσσονται σε ένα πανελλαδικό πρόγραμμα το οποίο έχει ξεκινήσει το Τμήμα Αθλητισμού για να έρθουμε σε επαφή με τις ενώσεις και τους, φορείς, τους αθλητικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και το πρόγραμμά μας και σε αυτό το τομέα αλλά να αντισταθούμε στην ε, γενικότερη συρρήκνωση που υφίσταται και ο αθλητισμός λόγω των ε, μνημονιακών πολιτικών. Ε, για μας, για τον ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο, το μνημόνιο, τα μνημόνια μάλλον, στον αθλητισμό εκφράζονται μέσα από τέσσερα ε, κομβικά σημεία. Το πρώτο είναι οι περικοπές έως περίπου και κατάργηση των επιχορηγήσεων που ξέραμε ε, μέχρι σήμερα προς τις ε, ενώσεις, προς τις ομοσπονδίες, ε, προς το μαζικό αθλητισμό. Το δεύτερο είναι η ιδιωτικοποίηση δημόσιων αθλητικών χώρων και η απαξίωση όσων απομένουν χωρίς πόρους και προσωπικό. Ε, αυτό βεβαίως έχει να κάνει και με την αδυναμία των Δήμων να συντηρήσουν αθλητικούς χώρους, όπως παράδειγμα χάρη γίνεται εδώ στο κολυβητήριο της Σύρου. Το τρίτο είναι η υποβάθμιση των οργανωτικών και των διοικητικών δομών της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σε μία περίπου απλή υποδιεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας. Και το τέταρτο είναι η καταστροφή του ανθρώπινου δυναμικού ε, μέσα από ε, την υποστελέχωση πάρα πολλών υπηρεσιών, αλλά και τις απολύσεις οι οποίες έχουν συμβεί μέχρι σήμερα, μέσα από την ε, αλλαγή των εργασιακών σχέσεων με την επιβολή ελαστικών σχέσεων εργασίας. Όλα αυτά τα οποία ισχύουν σε γενικό επίπεδο και αφορούν όλη την Ελλάδα, επιβαρύνονται ακόμα περισσότερο με τις επιπτώσεις που έχουμε εδώ σαν νησιωτική περιφέρεια σε ένα ακόμα δηλαδή σημείο όπου η νησιωτικότητα ε, φαίνεται ξεκάθαρα ότι παίζει τεράστιο ε, ρόλο ε, σε σχέση με ό,τι ισχύει στην υπηρετική χώρα. Ε, εμείς ε, γενικά, σαν ΣΥΡΙΖΑ, τι επιδιώκουμε. Επιδιώκουμε πρώτον να σταματήσουμε την καταστροφή την οποία υφίσταται και ο αθλητικός χώρος. Δεύτερον, να δημιουργήσουμε ένα άλλο μοντέλο φυσικής αγωγής και αθλητισμού για να μην ερημώσουν τα γυμναστήρια, για να συνεχίσουν να αθλούνται τα παιδιά, οι νέοι και να απολαμβάνουν αυτό που εμείς θεωρούμε κοινωνικό αγαθό με πολλές θετικές λειτουργίες. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε αυτό. Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε με τη συμμετοχή του αθλητικού κόσμου, των φορέων, που αγωνίζονται καθημερινά και στέκονται αμήχανα μπροστά στην ε, λέλαπα των πολιτικών που ασκούνται σήμερα με τα μνημόνια και με τις ε, απόλυτες περικοπές των κονδυλίων που επιβάλλουν μια αβάσταχτη λιτότητα σε όλα τα κοινωνικά αγαθά. Ε, από χθες είδαμε μια σειρά αφορής, θα σας πούμε ποιους είδαμε συγκεκριμένα. Είδαμε την ε, ένωση ε, του Βόλεϊ, είδαμε τον ε, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φίνικα, ε, είδαμε εκπροσώπους ε, από τον Ναυτικό Όμιλο της ε, Σύρου, είδαμε τον Πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είδαμε επίσης τον πρόεδρο του ΟΠΑΣ ε, και της ένωσης ε, της Καλαθοσφαίρεσης και ε, μέσα από αυτές τις επαφές αποκομίσαμε ότι αυτό που λέγαμε πριν ε, νησιωτική ιδιαιτερότητα έχει να κάνει με στοιχεία τα οποία ε, δημιουργούν πολύ οξύτερα προβλήματα σε σχέση με τη συνέχιση των αθλητικών δραστηριοτήτων που αφορούν το μαζικό αθλητισμό και την προσέλκυση των νέων παιδιών μέσα στα σωματεία. Αυτό κυρίως εκφράζεται μέσα από το ακτοπλοϊκό πρόβλημα το οποίο δημιουργεί τεράστιες αρνητικές επιπτώσεις σε σχέση με τα μετακίνηση των συλλόγων και των ομάδων για να πάρουν μέρος στα τοπικά πρωταθλήματα. δημιουργούν πολύ μεγάλες αυξημένες δαπάνες και για την μετακίνηση των αθλητών αλλά και γενικότερα όλων των φορέων και παραγόντων της, των ομάδων. και σε συνδυασμό αυτό το αυξημένο κόστος με τις μειωμένες δραματικά μειωμένες επιχορηγήσεις από το κεντρικό κράτος που αντανακλώνται και μέσα στους Δήμους. όλο αυτό δημιουργεί κατάσταση, ασφιχτική κατάσταση για τη συνέχιση του κοινωνικού αγαθού που λέγεται αθλητισμός. Ε, εμείς σαν ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο από αυτές τις συναντήσεις τουλάχιστον καταγράφοντας τις ανάγκες, σκεφτόμαστε να πάρουμε πρωτοβουλίες σε τρία επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι σε σχέση με τα εισιτήρια των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών και ιδιαίτερα των μετακινήσεων στην ενδοπικοινωνία, όπου μπορούμε να ζητήσουμε μέχρι και δωρεάν μετακίνηση των ομάδων διότι έτσι κι αλλιώς αυτά τα δρομολόγια είναι επιδοτούμενα. Άρα, επομένως, δεν χάνουν τίποτα οι ακτοπλοϊκές εταιρείες... που έχουν αναλάβει να καλύπτουν αυτές τις επιδοτούμενες γραμμές. Η δεύτερη προσπάθεια, την οποία καταγράφουμε από τις συναντήσεις... είναι να διεκδικήσουμε τις επιχορηγήσεις... οι οποίες εκκρεμούν από το 2007-2008 προς δραστηριότητες του μαζικού αθλητισμού, χαρακτηριστικά μας είπαν ε, ότι περίπου 130.000 ευρώ είναι τα χρωστούμενα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού προς τέτοιες αθλη, α, δραστηριότητες ε, από το, την τελευταία πενταετία. Και το τρίτο είναι η διεκδίκηση κονδυλίων από το Πράσινο Ταμείο για την ε, μελέτη και τη λειτουργία τηλεθέρμανσης στο κολυβητήριο της ΣΥΡΟΥ, έτσι ώστε να μην κλείνει τη χειμερινή περίοδο, ε, να μειώσει σαφώς το κόστος θέρμασης θα είναι πολύ μεγάλη διαφορά μεταξύ του σημερινού κόστους και του κόστους που θα προέλθει μέσα από την τηλεθέρμανση, ε, έτσι ώστε πραγματικά να, συνεχί, να λειτουργήσει σε δωδεκάμινη βάση το κολυβητήριο και να προσελκύσει πολλά παιδιά τα οποία έχουν εγκαταλείψει μέσα από την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα έχουν εγκαταλείψει ε, αυτές τις δραστηριότητες. Με βάση καταρχήν αυτές τις τρεις ε, παρεμβάσεις σκεφτόμαστε να κινηθούμε το επόμενο διάστημα και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ε, ...φυσικά και το αθλητικό τμήμα του οποίου ο υπεύθυνο ο Τζούλιος είναι εδώ... Ε, ...θα ε, μελετήσουν και στο αθλητικό τμήμα την κατάσταση όπως διαμορφώνεται εδώ στα νησιά... ...έχουμε σκοπό να επισκεφθούμε και άλλα νησιά στο προσεχές μέλλον ε, για να ολοκληρώσουμε την εικόνα η οποία ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε από χθε και όλα αυτά τα στοιχεία να αποτελέσουν και μέρος του δικού μας προγράμματος, του εναλλακτικού προγράμματος που θέλουμε να προβάλλουμε στην ελληνική κοινωνία μέσα στο συνολικό μας εναλλακτικό, ανορθωτικό, παραγωγικής και οικονομικής και κοινωνικής ανασυγκρότηση της χώρας σε, αντικατάσταση, σε αντικατάσταση των μνημονιακών πολιτικών που θέλουμε να καταργήσουμε όταν με τη θέληση του λαού θα μπορέσουμε να έρθουμε στη διακυβέρνηση της χώρας. Έχετε στα χέρια σας το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ για τη μεταρρύθμιση στη φυσική αγωγή και στον αθλητισμό. Δουλεύουμε εντατικά, ούτως ώστε να εξειδικεύσουμε ακόμα περισσότερο όλες εκείνες τις επιμέρους πλευρές οι οποίε αφορούν την οργάνωση και τη διοίκηση του αθλητισμού. Θέλουμε όμω να σα πούμε ότι είναι πάρα πολύ βασικό σήμερα να σταματήσουμε την καταστροφή των υποδομών, να κρατήσουμε ανοιχτά όλα τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να μην βάλουν λουκέτο κάτω από την οικονομική κρίση και την υποχρηματοδότηση, η οποία πλήττει αυτή τη στιγμή συνολικά τον αθλητισμό. Αν θέλετε, έχουμε βάλει και ένα στίχημα, κανένα παιδί να μην φύγει από τα γυμναστήρια οι χώροι άθλησης να παραμείνουν ζωντανοί χώροι όπου θα έρχονται τα παιδιά και θα συνεχίζουν την άθλησή τους, την άσκησή τους και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους και ξεκινώντας με αυτή τη βάση θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα εντελώς διαφορετικό μοντέλο φυσικής αγωγής και αθλητισμού στη χώρα το οποίο θα είναι μακριά από τις παθογένειες τις οποίες βλέπουμε σήμερα μακριά από φαινόμενα βίας, μακριά από φαινόμενα ντόπινγκ, μακριά από πελατειακές σχέσεις. Έναν αθλητισμό όπου η πολιτεία θα τον ενισχύει διότι καταλαβαίνει ότι είναι συνταγματικό και κοινωνικό δικαίωμα των ανθρώπων. Ένα αθλητικό σύστημα όπου θα υπάρχει ισοτιμία και αξιοκρατία στη χρηματοδότηση για να μην βλέπουμε αθλητικοί φορείς οι οποίοι βρίσκονται κοντά στα κέντρα εξουσίας να απολαμβάνουν μεγαλύτερης βοήθειας, ενώ περιοχές όπως η νησιωτική Ελλάδα να μαραζώνουν ακόμα και σε αυτό το τομέα. Επομένως, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, όμως από τον αθλητικό κόσμο δεν ζητάμε να μας αναθέσει τη λύση του προβλήματος, αλλά ζητάμε και την συμμετοχή των ίδιων των ανθρώπων που βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα. Ε, ζητάμε τις παρατηρήσεις τους, ζητάμε την κριτική τους και μαζί με αυτόν τον κόσμο θα ξαναστήσουμε όρθιο στα πόδια τον ελληνικό αθλητισμό. Θα ήθελα να προσθέσω ε, τρία, τρεις παρατηρήσεις, τρία πράγματα επιγραμματικά. Το πρώτο είναι ότι δεν ε, κατέστη δυνατό να βρεθούμε με τον υπεύθυνο του ΣΕΓΑΣ για τις κυκλάδες, τον κύριο Δημήτρη Πάπα, όμως ε, έχουμε υπόμνημά του, έχουμε δηλαδή μια πολύ καλή εικόνα του τι συμβαίνει ε, στον κλασικό αθλητισμό στις κυκλάδες και βρισκόμαστε σε συνεργασία μαζί του. Το δεύτερο είναι ότι από όλες τις συναντήσεις που είχαμε, ε, και πρέπει να γίνει ιδιαίτερη μνήμα σε αυτό, είναι οι ενδοκυκλαδικές ανισότητες, μέσα και στον ίδιο δηλαδή, στην ίδια και στην περιφέρειά μα, αλλά και μέσα στι κυκλάδε, όσον αφορά τον αθλητισμό. Αποτυπώνεται και εκεί. Δηλαδή, υπάρχουν νησιά τα οποία ε, ούτε υποδομέ έχουν ε, και εννοείται ότι στα ε, παρόντα ασφυκτικά μνημονιακά πλαίσια δεν πρόκειται να τι απο, αποκτήσουν ε, ποτέ. Και το τρίτο σημείο στο οποίο θεωρώ ότι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και εμεί στο ΣΥΡΙΖΑ, στο πρόγραμμά μα, γι' αυτό και λέγεται και για τη φυσική αγωγή, θεωρούμε ότι το σχολείο μπορεί και πρέπει να είναι ε, για να βοηθήσει τα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Αυτή τη στιγμή έχουμε την κατάργηση των τάξεων αθλητική διευκόλυνση, έχουμε την κατάρρευση των σχολικών πρωταθλημάτων. Τα σχολικά πρωταθλήματα είναι εξαιρετικά ακριβά ε, για τις κυκλάδες όπως και, οι όπως και τα υπόλοιπα πρωταθλήματα όμως τα παιδιά διψούν για αθλητισμό και νομίζω ότι και είμαστε βέβαια σε συνεννόηση με τους... και με τον ε, Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής για τη Δευτεροβάθμια και την Πρωτοβάθμια, είμαστε σε επαφή με τους υπεύθυνους των καταργημένων τμήματων ε, φυσικής αγωγής στη Δευτεροβάθμια και ε, πραγματικά προσπαθούμε όσο δυνατόν οι απόψει, οι κρίσει των ανθρώπων που ασχολούνται καθημερινά με τον αθλητισμό να αλληλοεπιδρούν και να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε έτσι ώστε ο καθένας να έχει το δικαίωμα σε αυτό που ονομάζεται συλλογικό και κοινωνικό αγαθό και λέγεται αθλητισμός.